Σήμερα ο Θεός Λόγος δι' άνθρωπος εγένετο και ο άνθρωπος αθάνατος κατά χάριν γεγέννητε. Σήμερα Μαρία έτεκεν και κόσμος εφωτίσθη. Εκείνη εν το σπηλαίο και η οι οικουμένη εν τη εκκλησία ή να το προσελθόντες ζωήν και αυθαρσίαν κληρονομήσωμεν. Αγαπητοί μου αδελφοί, το μεγαλύτερο ιστορικό γεγονός, η κορυφαία πανήγυρη των χριστιανικών πανηγύριων, η Αγιοτάτη Μητρόπολης όλων των δεσποτικών εορτών, είναι η κατασάρκα γέννηση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Εορτάζουμε σήμερα με πνευματική χαρά την ενανθρώπιση του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος, του Ιού και Λόγου του Θεού. Ετέχθη μην σήμερον σωτήρ, ως εστί Χριστός Κύριος ο αιώνιος και παντοδύναμος Θεός γεννήθηκε εν ημέρες Κέσαρος Αυγούστου, ως βρέφος στη μικρή πολύχνη της Ιουδαίας, την Αγία Βιθλέμ, για να αναγεννήσει τον άνθρωπο και να ανακαινήσει ολόκληρη την κτήση. Στο θεανδρικό πρόσωπό του ο Κύριός μας ένωσε για πάντα την θεία και την ανθρώπινη φύση, ασυγχήτως, ατρέπτος, αδιαιρέτως, αχωρίστος την μεταμόρφωσε, την αυθαρτοποίησε, την αγίασε και την ανύψωσε μέχρι τον θρόνο του Θεού, καθιστώντας τον άνθρωπο κοινωνό της Θείας Δόξης και κληρονόμο της Βασιλείας Του. Η γέννηση του Κυρίου Ιησού, που εορτάζουμε ευσεβοφρόνος σήμερα, σηματοδοτεί την ανάπλαση της ανθρωπίνης φύσεως, την οντολογική της ανακαίνιση, την επαναφορά του ανθρώπου στο πρωτόκτιστο κάλος, στον δρόμο της σωτηρίας και της πραγματώσεως του οντολογικού του τέλους. Η ένσαρκος παρουσία του Χριστού μέσα στην ανθρώπινη ιστορία καθαρίζει, θεραπεύει, φωτίζει, αγιάζει και εν τέλει θεώνει την ανθρώπινη φύση και επιβεβαιώνει με έναν μοναδικό τρόπο την σχέση αγάπης και στοργής του Θεού προς τον άνθρωπο. Ο Υιός του Θεού, ο αθάνατος λόγος, κλίνα στους ουρανούς κατήλθε επί γης και έγινε αληθής άνθρωπος για να ανεβάσει τον άνθρωπο στον ουρανό. Εαυτόν εκένωσε μορφήν δούλου λαβών, ώστε να ελευθερώσει τον άνθρωπο από την δουλεία της αμαρτίας, από την φθορά, τον θάνατο, την αγωνία και να αποκαλύψει με το ηλαρό φως της Θείας Αγάπης Του την ανεξάντλητη στοργή του Θεού για τον άνθρωπο. Ο Υιός του Θεού έγινε και Υιός του ανθρώπου για να δώσει τη δυνατότητα στον άνθρωπο ενωμένο μαζί του να γίνει καταχάριν χάριν Θεός. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μας ξεναγεί πνευματικός στο ιερό και μέγα μυστήριο της Ιεράς Ενανθρωπίσεως λέγοντας «Θεός ο τέλειος άνθρωπος τέλειος γίνεται και επιτελείται το πάντων κενών κενότατον, το μόνο κενόν υπό τον ήλιον, διού η άπειρος του Θεού εμφανίζεται δύναμις. Αγαπητοί μου, η Αγία Μητέρα μας Ορθόδοξος Εκκλησία μας προσκαλεί όλους σήμερα να γίνουμε βιωματικό κοινωνοί και συμμέτοχοι μαζί με τον ορατό και αόρατο κόσμο στην χαρά της μεγάλης δεσποτικής εορτής της γεννήσεως του Χριστού. Ας εορτάσουμε Χριστούγεννα με Χριστό, όχι με τον ψεύτικο κόσμο, με τα χριστουγεννιάτικα στολίδια, τους πολύχρωμους στολισμούς, τα χάρτινα πρόσωπα, τις ψυχοφθόρες κοσμικότητες και τις ανούσιες υπερβολές. Αυτά δεν φτάνουν, δεν αρκούν, δεν αγγίζουν την καρδιά και κυρίως δεν μεταμορφώνουν την ζωή. Το νόημα και η αξία της ζωής είναι μόνο μαζί με τον Χριστό ο Χριστός που γεννάται ανάμεσά μας και πάλι σήμερα, διαλύει το σκοτάδι των πειρασμών και των θλίψεων και χαρίζει το φως, την χαρά, την ειρήνη, την αλήθεια, την ελπίδα, την πληρότητα της αϊζοίας. Ο Χριστός με τη γέννησή Του ανακαινίζει την διαφθαρίσα από την αμαρτία ανθρώπινη φύση, γεφυρώνει το χάσμα, αγκαλιάζει φιλόστοργα την κτήση και φωτίζει τα σύμπαντα ο Χριστός γεννάται μυστικός και σήμερα μέσα στις καρδιές των ταπεινών ανθρώπων που αγωνίζονται να έχουν στη ζωή τους το ησυχαστικό και ταπεινό φρόνημα των πειμένων, τον ένθεο ζήλο των μάγων, την θαυμαστή πίστη, τη στοργή και την εγκαρτέρηση του μνήστορος Ιωσήφ, την ηλιόφωτη καθαρότητα και την υπακοή της ευλογημένης Παρθένου, η οποία όσο αγιώτατος καρπός της ανθρωπίνης φύσεως, αξιώθηκε να γεννήσει τον ίδιο το Θεό. Ας ετοιμάσουμε αδελφοί την φάτνη της ψυχής μας όλοι μας για να βρει χώρο ο Χριστός να γεννηθεί μέσα μας. Ας μην του κλείσουμε την πόρτα. Εκείνος αή γεννάται όπου βρει ζεστή, καθαρή και κυρίως πιστή καρδιά. Όλα τα άλλα θα τα φροντίσει ο ίδιος ο Χριστός. Αυτός ανοίγει δρόμους ζωής και σωτηρίας σε όσους τον αγαπούν, τον περιμένουν, τον λαχταρούν και αγωνίζονται με αρχοντικό φιλότιμο και υπομονή για τη σωτηρία τους. Ας δοξάσουμε μαζί με τους ποιμένες και τους αγγέλους την άκρα συγκατάβαση του Κυρίου μας που τον οδήγησε να γίνει άνθρωπος και να ζήσει ανάμεσά μας. Η γέννηση του Θεανθρώπου Χριστού με όλο τον θεολογικό, σωτηριολογικό και οντολογικό της πλούτο για τον άνθρωπο και την κτήση ολόκληρη είναι η μόνη απάντηση στα αδιέξοδα της εποχής μας, στις τραγικές συνθήκες που ζούμε καθημερινά γύρω μας, στις ειρήνες και στις ακοές των πολέμων, στην φρίκη της τρομοκρατίας, στην αγωνία απέναντι στο αυξανόμενο φυσικό και ηθικό κακό, στον σπαραγμό των διοκομένων, των προσφύγων, των απροστάτευτων αδελφών μας ο λόγος σάρξε γένετο και εσκήνωσεν ειμήν. Αυτή η πίστη στο μέγα της ευσεβίας μυστήριο ιεροποιεί, χαροποιεί, χριστοποιεί, ωρεοποιεί, φωτίζει, αγιάζει και ασφαλίζει πραγματικά τη ζωή μας. Εύχομαι Πατρικός να ζήσετε χριστιανοπρεπός τις Άγιες αυτές οι μέρες και να χαρείτε αληθινά με όρους πνευματικής ανατάσεως τη γέννηση του Κυρίου μας, ως αρχή της προσωπικής σας αναγεννήσεως και αγιασμού. Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, ο Θείος Εμμανουήλ, είναι σωστικός παρόν στη ζωή μας, ως Θεός ισχυρός, ως Άρχον ειρήνης, ως Πατήρ των Ικτυρμών και του μέλλοντος αιώνος, ο Πρωτότοκος εν πολλής αδελφής, είναι ο και ο Ιν, και ο ερχόμενος Χριστός, ο αιώνιος Θεός και μόνος σωτήρας και λυτρωτής του κόσμου. Αμήν. Χρόνια πολλά, ευλογημένα και Άγια Χριστούγεννα.